Και πάμε να ετοιμάσουμε την επόμενη μας συνταγή. Η επόμενη συνταγή είναι άκρος θρεπτική και πάρα πολύ νόστιμη. Αυτό που έχω κάνει σε αυτή τη συνταγή είναι ουσιαστικά να πετάξω όλες τις περιττές θερμίδες, να βάλω μπόλικη πρωτεΐνη και να κάνω το πιο ισορροπημένο και γευστικό αποτέλεσμα που έχετε δοκιμάσει ποτέ σε ζυμαρικά. Θα κάνουμε πένες με κοτόπουλο, αλλά ο τρόπος που θα φτιάξουμε τη συγκεκριμένη συνταγή είναι ιδιαίτερος και πάρα πολύ γρήγορος. Σε 10 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, το φαγητό μας θα είναι έτοιμο. Για τις healthy πένες με κοτόπουλο θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια πένες high protein μέλισσα, αλάτι, 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας τιμάρι, 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό με 2% λιπαρά, 70 γραμμάρια μέλι, 1 κουταλιά της σούπας, μουστάρδα απαλή παν, 200 γραμμάρια καλαμπόκι και 1/4 από ένα ματσάκι δυόσμο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε θυμάρι, δυόσμο και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα βράζοντας τα ζυμαρικά μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ μέλισσα high protein πένες που περιέχουν 50% περισσότερη πρωτεΐνη από κάθε άλλο ζυμαρικό. Η πρωτεΐνη που έχουν μέσα είναι πρωτεΐνη βρώμης, οπότε είναι πάρα πολύ εύπεπτη και πάρα πολύ καλή για την υγεία μας πρωτεΐνη. Φυτικές ίνες και βιταμίνες, όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε μέσα σε αυτά τα ζυμαρικά υπάρχουν και έχω σχεδιάσει εγώ μαζί με τη μέλισσα παρέα για εσάς για να κάνετε πιο θρεπτική τη ζωή σας και τα ζυμαρικά σας. Γιατί κάποιοι φοβούνται τα ζυμαρικά ότι έχουν πολύ υδατάνθρακα και εμείς πήραμε και βάλαμε έξτρα πρωτεΐνη μέσα για να μην φοβούνται καθόλου τα ζυμαρικά. Λοιπόν, πρώτη κίνηση, πάμε να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Χρειαζόμαστε 250 γραμμάρια από τις πένες, οπότε έχω νεράκι εδώ πέρα που βράζει. Θα ρίξω τις πένες μου, 250 γραμμάρια περίπου, εδώ, και σε 10 λεπτάκια θα είναι έθιμες. Τώρα, αλάτι θα βάλω, αλλά θα βάλω ελάχιστο. Γενικά το αλάτι στις διατροφές δεν το προτιμούμε, αλλά θέλουμε να κάνουμε και ένα γευστικό φαγητό. Οπότε βάζουμε τόσο όσο πρέπει για να γίνει νόστιμο το φαγητό μας. Τώρα, πάμε στο κοτόπουλο. Αφορέσω γάντια. Και θέλουμε την ώρα που βράζουν τα ζυμαρικά να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε για να σερβίρουμε τα ζυμαρικά. Οπότε, θα βάλω μια τηγανάρα εδώ πέρα να πάρει μπρος και να καίει πολύ δυνατά. Θέλουμε αντικολλητικό τηγάνι και έχω 2 φιλετάκια κοτόπουλο για να προσθέσω έξτρα πρωτεΐνη στο φαγητό μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι τελευταία είναι της μόδας οι πρωτεϊνικές δίαιτες και όχι αδίκως, γιατί η πρωτεΐνη βοηθάει πάρα πολύ στο να χάσουμε κιλά, δεν μας δίνει γρήγορα ενέργεια, οπότε γενικά είναι πάρα πολύ καλό την υγεία μας. Η πρωτεΐνη δεν μας βάζει κιλά, όσο και να φάμε. Καλά, αυτό είναι σχετικό, άμα φάμε 4 κοτόπουλα, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή θα βάλουμε κιλά. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να το ψήσω γρήγορα. Για να ψήσω γρήγορα το κοτόπουλο, ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να το κόψω ωραίες φέτες, εδώ. 1, 2, 3, 4, εδώ, ίσα φιλετάκια. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα κάνω και τα υπόλοιπα. 1, 2, 3, 4. Απλώνω το κοτοπουλάκι πάνω στο ξύλο κοπής και εδώ και εδώ. Αυτό πάει πίσω. Βγάζω γάντια και πάμε να βάλουμε ελάχιστο ελαιόλαδο πάνω στο κοτόπουλο. Και τα λέω ελάχιστο, το εννοώ. Θέλουμε ίσα περίπου 2 κουταλιές της σούπας συνολικά, ελάχιστο αλατάκι, ελάχιστο πιπεράκι και επειδή ξέρετε ότι μου αρέσει πολύ, θα βάλω και λίγο θυμάρι. Το θυμάρι πάει παντού και κάνει το φαγητό μας νόστιμο. Οπότε θα ρίξω και λίγο θυμαράκι από πάνω, εδώ, και ήρθε η ώρα να βάλω το κοτόπουλο πάνω στο τηγάνι. Οπότε μεταφέρομαι εδώ, θέλω να ψηθεί συνολικά για 3 με 4 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Οπότε θέλω να καίει το τηγάνι και θέλω να κάνω σωστά τη διαδικασία για να ψηθεί το κοτόπουλο, να μην είναι ομό και να γίνει και νόστιμο. Όσο λιγότερη ώρα βάλω το κοτόπουλο στη φωτιά, τόσο πιο ζουμερό θα μείνει και ουσιαστικά σε 3-4 λεπτάκια το κοτόπουλο μου θα είναι έτοιμο. Και πάμε να ετοιμάσουμε το μπολ που θα σερβίρουμε τα ζυμαρικά μας. Λοιπόν, θέλουμε ένα μπολ. Και θέλουμε το γιαουρτάκι μας, γιαουρτάκι στραγγιστό ελληνικό, ωραίο και σεξι. Θα το ρίξουμε μέσα. Εδώ. Γιαούρτι στραγγιστό 2% λιπαρά. Οπότε ακολουθούμε την ίδια φιλοσοφία. Θα προσθέσω το μέλι μου. Και θα προσθέσω και μία
γενναιόδορη κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ τη νέα απαλή μουστάρδα Πάνος Ζαφυρόπουλος. Έχει βελούδινη υφή χωρίς συντηρητικά. Θέλουμε μία κουταλιά της σούπας, αλλά έτσι όπως σας είπα γενναιόδορη. Και ανακατεύουμε όλα τελικά μεταξύ τους με λίγο πιπέρι και αλάτι. Ρίχνουμε και το αλάτι και ανακατεύουμε καλά με ένα κουταλάκι εδώ. Και κοιτάξτε, δεν θέλω να ανακατευτεί πάρα πολύ το γιαούρτι με το μέλι και τη μουστάρδα. Θέλω να έχει αυτή την υφή, να έχει αλλού περισσότερη μουστάρδα, αλλού περισσότερο μέλι και αλλού περισσότερο γιαούρτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω για να γίνει πιο ενδιαφέρον το φαγητό μας. Τώρα, το κοτόπουλο πρέπει να έχει πάρει χρώμα από τη μία πλευρά. Κοιτάξτε εδώ. Και όπως σας είπα, δεν χρειάζεται πολλή ώρα. Σε 3-4 λεπτάκια, εφόσον είναι καυτό το τηγάνι μου, το κοτόπουλο θα είναι έτοιμο. Δεν θέλουμε να το ψήσουμε γρήγορα, δεν θέλουμε να το κάνουμε άνοστο, δεν θέλουμε να το βράσουμε, θέλουμε να το κάνουμε σωτέ. Κοιτάξτε εδώ. Άμα καίει το τηγάνι, είναι αντικολλητικό, όλα θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Τώρα, σε αυτό το μπολ, όπως βλέπετε, θα προσθέσω λίγο καλαμπόκι εδώ. Θα πάρω μπόλικο δυόσμο από εδώ, γιατί μου αρέσει πολύ ο δυόσμος και πηγαίνει πάρα πολύ με αυτή τη συνταγή. Κόψτε τις μυτούλες, μην το λυπηθείτε, πιστέψτε με, στο τέλος θα δικαιωθείτε. Παναγία μου, τον άδειασα το δυόσμο. Θα πάρω και λίγο θυμαράκι από εδώ. Θα ψιλοκόψω τα μυρωδικά μου. Πραγματικά ο δυόσμος μυρίζει τόσο υπέροχα. Χρειαζόμαστε μυρωδικά οπωσδήποτε για αυτό το φαγητό. Και ο δυόσμος, να θυμάστε πάντα μα πάντα, σε περίπτωση που κάνουμε κάτι πάρα πολύ απαλό σε γεύση, όπως είναι κοτόπουλο με ζυμαρικά, απογειώνει τα πάντα. Αφήστε εδώ πέρα δίπλα να υπάρχει, γιατί δεν θέλω να βάλω μέσα στο γιαούρτι το δυόσμο και το καλαμπόκι. Θέλω τελευταία στιγμή να ανακατέψω και να φάω κατευθείαν το φαγητό μου. Γιατί άμα ανακατέψω το δυόσμο τώρα μέσα στο γιαούρτι, αρχίζει να χάνει το άρωμά του, να μαυρίζει και είναι κάτι που δεν θέλω. Τώρα, το κοτοπουλάκι μου είναι έτοιμο. Αδειάζω εδώ στο ξύλο κοπής, κλείνω το μάτι και θα κόψω σε ωραίες λωρίδες. Και η Παναγία μου, αλλά δεν με νοιάζει, γιατί πεινάω και σε 10 λεπτά θέλω να φάω και θέλω να φάω κάτι πολύ γευστικό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο που έχει γίνει. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι το κοτόπουλο θέλει πάρα πολύ ώρα, θέλει πολλή διαδικασία. Το μόνο που θέλει είναι υπομονή στην αρχή στο τηγάνι να ζεσταθεί. Άμα παραψύνω το κοτόπουλο, στεγνώνει, γίνεται άνοστο και δεν έχει καμία ουσία. Κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερό που είναι. Αφήστε όλα αυτά τα ωραία ζουμάκια να πάνε μέσα στα ζυμαρικά μου. Μου πείτε ακόμα δεν έχω βάλει ζυμαρικά. Δεν πειράζει, τώρα θα βάλω. Και ουσιαστικά όλο το γεύμα που θα ετοιμάσω θα είναι ένα πλήρες γεύμα. Γιατί η πρωτεΐνη που θα έχουμε θα είναι υπεραρκετή, περισσότερο από 30 γραμμάρια στη μερίδα, κάτι που χρειαζόμαστε, αυτοί που κάνουν γυμναστική, αυτοί που γενικά προσέχουν. Τα 30 γραμμάρια είναι πολύ σημαντικό. Λίγο χαρτάκι να σκουπίσω εδώ πέρα τα ζουμιά και πάμε να βγάλουμε τα ζυμαρικά μας και να τα ρίξουμε και αυτά μέσα. Γιατί είναι έτοιμα. Σας υποσχέθηκα σε 10 λεπτά το φαγητό θα είναι έτοιμο και σε 10 λεπτά το φαγητό θα είναι έτοιμο. Πάμε πίσω να σουρώσουμε τα ζυμαρικά μας εδώ. Και αυτά τα υπέροχα ζυμαρικά πραγματικά θα σας δικαιώσουν. Αυτό το έβγαλα, τσάμπα το έβγαλα. Γιατί όντως είναι ό,τι καλύτερο σε ζυμαρικά. Έχουν πρωτεΐνη βρώμης, είναι πολύ ολοκληρωμένα και ουσιαστικά θα βγάλουν όποιες τύψεις θα μπορούσατε να έχετε όταν τρώτε ζυμαρικά. Έτσι όπως είναι και αυτά, κατευθείαν πάνε εδώ. Κοιτάξτε. Και ουσιαστικά έχω κάνει μία υπέροχη μακαρονάδα. Απλά δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί δεν την έχω ανακατέψει. Θα ανακατέψετε αυτή τη μακαρονάδα όταν είστε έτοιμοι να τη φάτε. Είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι έτοιμος, οπότε νομίζω ότι θα ανακατέψω τώρα. Απλά ανακατεύουμε. Η σάλτσα που έχουμε είναι η πιο απλή σάλτσα που μπορείτε να κάνετε με βάση το γιαούρτι, το μέλι και τη μουστάρδα. Είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε όλες τις δίαιτες. Βάλαμε μέσα το δυόσμο που έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Ψήσαμε το κοτόπουλο αλαμινούτ και όλα τα ζουμάκια του είναι εδώ μέσα, τα βλέπετε? Κοιτάξτε εδώ. Η πιο νόστιμη και ωραία μακαρονάδα που θα μπορούσατε να κάνετε. Θα βάλω λίγο ακόμα δυόσμο από πάνω. Και σε πόση ώρα το κάναμε, Διονύση? 10 λεπτά. Όσο υποσχέθηκα, 10 λεπτά. 10 λεπτά πήρα να γεμπράσω τα ζυμαρικά, δεν είχα άλλο χρόνο. Οπότε το έκανα αλαμινούτ και όπως σας υποσχέθηκα, λίγο φρέσκο θυμαράκι από πάνω. Ρίξτε λίγο θυμαράκι εδώ και λίγο φρέσκο δυόσμο. Και σαν τελευταίο touch που πρέπει να κάνετε, θυμηθείτε το αυτό, γιατί η συνταγή μας έχει
0 λιπαρά αυτή τη στιγμή μέσα, αναλογικά με το φαγητό μας. Θέλω στο τέλος να ρίξετε μία κουταλιά τη σούπα σε ελαιόλαδο, γιατί θέλουμε να μυρίσει λαδάκι, θέλουμε να μυρίσει φρεσκάδα και... Βουαλά! 10 λεπτά σας είπα, 10 λεπτά την έφτιαξα. Για τις healthy πένες με κοτόπουλο. Βράζουμε τις πένες σε μία κατσαρόλα με ελάχιστα αλατισμένο νερό. Κόβουμε τα φιλέτα κοτόπουλου σε φέτες, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το θυμάρι. Στη συνέχεια, τα ψήνουμε σε ένα καυτό τηγάνι για 3 με 4 λεπτά και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Βάζουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το μέλι, τη μουστάρδα, πιπέρι, αλάτι και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το καλαμπόκι, τον δυόσμο, το θυμάρι και το κοτόπουλο κομμένο σε λωρίδες. Σουρώνουμε τις πένες, τις προσθέτουμε στο κοτόπουλο και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε λίγο ακόμα θυμάρι, δυόσμο, ελαιόλαδο και σερβίρουμε. Ό,τι πιο θρεπτικό, ό,τι πιο υγιεινό και από γεύση. Εγώ πάντως, να σας πω ότι όταν κάνω αυτή τη μακαρονάδα δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω με τίποτα. Θα πάρω και λίγο κοτόπουλο και λίγα ζυμαρικά. Εν τω μεταξύ, τα ζυμαρικά επειδή έχουν πρωτεΐνη από βρώμη, όταν ψήνονται και όταν βράζουν, έχουν ελαφριά γεύση από κάστανο. Και όσο σας φαίνεται περίεργο, αλλά όντως έχουν αυτή τη γεύση. Είναι υπέροχο. Είναι ιδανικά αυτά τα ζυμαρικά πραγματικά για όσους προσέχουν τη διατροφή τους και για όσους προσέχουν το τι τρώνε από γεύση. Γιατί είναι πάρα πολύ γευστικά. Είναι πιο γευστικά από τα κανονικά ζυμαρικά και είναι πολύ πιο θρεπτικά από τα κανονικά ζυμαρικά. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Άμα φτιάξετε αυτή τη μακαρονάδα όπως ακριβώς σας έδειξα, νομίζω ότι θα είναι η μοναδική συνταγή που θα φτιάχνετε για όλη σας τη ζωή. Δεν υπάρχει.